κόσμο μας τόσο μεγάλη. Υπήρχε λοιπόν και ένας άλλος κόσμος, πέραν από αυτό που ζούσα. Τα φιγουρίνια, τα χτενίσματα, η μόδα, τα ρούχα. Ξαφνικά με ενδιέφεραν όσο ποτέ άλλοτε. Ούτε άλλωστε. Δεν είχα θύματα για μια τέτοια πολυτέλεια. Δεν είχα παρά δύο φορές σχέση με τον ώρα στον σύζυγό μου. Μαθήτρια στο οδείο έδωσε εφημερίδες στα παπούτσια μου, γιατί σου όλα τους είχε πληθεί. Όμως όλα αυτά δεν ενδιαφέρουν κανέναν. Ακόμα και ο φτωχός δεν ασχολείται με τη φτώχεια που θέλει να την ξεχάσει. Γι' αυτό κρατάει το μυαλό του απασχολημένο με τις δουλειές των πλουσίων. Μέσα στο μυαλό μου. Υπήρχε η ελπίδα να ξεφύγω από αυτή τη μιζέρια μου. Ξέφευγα κάπως από τη θλιβερή εκείνη την καθημερινότητα, έχοντας ήδη βρει το καταφύγιο μου. Το οδείο, με τις κρύες αίθουσες χειμώνα καλοκαίρι, με τις φιγούρες μεγάλων συνθετών στα τάντρα τους, να περιμένουν άγρια μέσα στους αιώνες ποιοι θα συνεχίσουν να δίνουν φωνή στις μελωδίες που τους έκαναν αθάνατους. Η δασκάλα μου απορούσε που πήγαινα πρώτη στην τάξη και έφευγα τελευταία. Παρακολουθούσα κάθε μάθημα και ρουφούσα ό,τι άκουγα. Διψούσα να μάθω πώς λειτουργεί κάθε φωνή. Η μπάση, η τενόρη, η άλτο, η σοπράνο. Σοπράνο. Οι πυρμαντώνες με τις μακριές τουαλέτες και τα διαμάντια στο λαιμό με επιδεικνύουν ό,τι πιο πολύ μου έχουν. Οι πρώτες μεγάλες πυρμαντώνες έκαναν αρκετή δουλειά για την αποκατάσταση της φήμης του επαγγελματός μας. Κάποτε θεωρούμασταν εύκολες γυναίκες. Τώρα είμαστε τραγουδίστριες του λυρικού θεάτρου. Πρωταγωνίστριες σε ένα αγώνισμα δύσκολο.